Σύσσωμη η κυνηγητική οικογένεια έδωσε το παρόν στην ετήσια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και βέβαια πλήθος κυνηγών, τους οποίους καλωσόρισε ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιγουμενίτσας, Γιώργος Κολέτας. Ο κ. Κολέτας υπογράμμισε πως οι κυνηγοί θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ως φύλακες της φύσης και της υπαίθρου και ασκώντας πάντα τη θύρα με σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον. Είμαστε εδώ με το χόπι μας, ως σαν φύλακες της φύσης και της υπαίθρου, να την προστατεύουμε και να τη σεβόμαστε, αλλά και να γεμίσουμε τα Σαββατοκύριακα τα χωριά μας με κόσμο, που φέροντας την τοπική οικονομία και όχι μόνο. Προσπαθώντας να κρατήσουμε το πάθος μας για το παιδί ζωντανό, σοδεύοντας από το υστέρημά μας καθημερινά, παρά τις δυσκολίες της οικονομικής δυσχέρειας της εποχής, αλλά και για τις κυνηγητικές μας οργανώσεις που τόσο βάλλονται από πολλές πλευρές, θα πρέπει να τις δυναμώσουμε και να είμαστε δεμένοι και μονιασμένοι απέναντι σε εκείνους που καθημερινά μας απειλούν με κάθε τρόπο, να μας αφαιρέσουν ό,τι με κόπο στήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ανακοινώσω στα μέλη μας, σε όλους τους κυνηγούς, ότι μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και με την αμέριστη συμπαράσταση της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου και τις διευθύνσεις δασών όλης της περιφέρειας, άνοιξε και επιγράφηκε το κυνήγι υδρόβιων πτηνών μετά από χρόνια στην περιοχή Λούτσα Παπαγιά και τους ευχαριστούμε πολύ. Επίσης θέλω να ανακοινώσω ότι υπογράφηκε και προχωράει μία έκταση 20 τρεμάτων που μας παραχωρήθηκε στην περιοχή Μαυροδιού για την εγκατάσταση κλωβών πυρήνων προσαρμογής απελευθέρωσης πτηνών. Χαιρετισμού στην εκδήλωση απίφθηναν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιώγιακας, ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Υπήρου Νίκος Παπαγρηγορίου, ο δήμαρχος Φιλιατών Σπύρος Παπάς, ο αντιδήμαρχος Ιγουμενίτσας κύριος Γκίκας και ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Φιλιατών Πέτρος Κατσάρης. Δώσαμε πραγματικά το 2018 μια σημαντική μάχη σε συνεργασία με τον Κυνηγητικό Σύλλογο Φιλιατών και να πετύχουμε τα δίκαια αιτήματα της κυνηγητικής οικογένειας και χρόνια δικαστικές διαμάχες που είχαμε όσον αφορά να επιτρέψουμε σημαντικό μέρος της αγιάδας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και εμείς ως κυνηγητική οικογένεια οφείλουμε πραγματικά να αποδείξουμε για ακόμα μία φορά ότι το κυνήγι είναι απολύτως συμβατό και το μόνο μέτρο ορθής διαχείρισης. Και σε αυτό θα το κάνουμε πράξη, πραγματικά, γιατί τους επόμενους μήνες θα κάνουμε πρόσληψη τριών θηροφυλάκων. Εύχομαι σε όλους και σε όλες αυτή η πολύ μεγάλη μαζική εκδήλωση που δείχνει πόσο πολύ αγκαλιάζεται το κυνήγι να συνεχίσει αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες βοηθάνε και το περιβάλλον, πάντα όμως με κανόνες και πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Εγώ όσον αφορά και πρέπει να αποδείξει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθάμε για το κανονιστικό πλαίσιο για την έκδοση νωρίτερα των οδειών και ό,τι άλλο χρειαστεί και για την επέκταση της περιόδου και την επέκταση και των ειδών. Να πω ότι τέτοια εκδήλωση φέτος δεν ξανάγινε. Αυτό είναι που δείχνει πόσο αγαπάτε το κυνήγι και πόσο πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε αυτό το πανέμορφο χόπ που έχετε, κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι καλά κυνήγια στην επόμενη εβδομάδα. Πάντα με σεβασμό και υγεία σε όλους και όλες. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Το κυνήγι, όπως είπανε και προλαλήσατες, είναι άθλημα, είναι αγάπη στη φύση, σημαίνει προστασία στη φύση, σημαίνει άσκηση και όπως λέγανε και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, νους υγιής εν σώματι γη. Έτσι βλέπουμε εμείς οι κυνηγοί το κυνήγι και κυρίως απαντάμε σε αυτές τις ψευτοοικολογικές οργανώσεις που το μόνο που θέλουν να πετύχουν είναι να εισπράξουν τις επιδοτήσεις. Οι κυνηγητικές οργανώσεις είναι αυτές που προστατεύουν τη φύση από πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται και εμείς είμαστε οι πραγματικοί οικολόγοι. Οι κυνηγοί δεν είναι δολοφόνοι, αγαπάνε τη φύση, προσφέρουν στην κοινωνία, προσφέρουν στην Ήπεθρο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε γιατί
υπάρχουν μικρά προβλήματα τα οποία, κύριε Πρόεδρε, πρέπει εμείς οι κοινικοί να τα απομονώσουμε, όπως είπατε κι εσείς, με τους λαθροκυνηγούς. Εμείς σαν Δήμος Οικουμενίτσας ήμασταν πάντα δίπλα στον Κοινικό Σύλλογο Οικουμενίτσας, αλλά και εγώ σαν με την δεύτερη ιδιότητα ως μέλος της Πέμπτης Κοινικής Ομοσπονδίας προσπαθήσαμε να κάνουμε το ακατόρθωτο. Το να ανοίξουμε τον υδροβιότοπο Σαγιάδας και Λούτσα Παπαδιάς ήταν ένα άθλος για την Πέμπτη Κοινική Ομοσπονδία, αλλά και γενικότερα για το κυνήγι όλης της Ελλάδας. Διότι για να ανοίξει ένας υδροβιότοπος, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι προσπάθεια και τι αγώνα χρειάζεται. Οι συνεργάτες μας της Ομοσπονδίας, ο κύριος Παλαμπέκος με τον κύριο Παπά, πράγματι βοήθησαν τα μέγιστα πάνω σε αυτό το θέμα και είχαμε το θεμητό αποτέλεσμα όσον αφορά να επιτραπεί ο υδροβιότοπος αυτός. Στο χέρι μας είναι να προστατεύσουμε τη φύση με αηφόρο ανάπτυξη του κυνηγίου. Δύο οι σύλλογοι συνεργάζονται άψογα κάτω από την ομπρέλα της Πέμπτης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας. Αυτό αποδείχθηκε με τη Σαγιάδα, όπως είπε και ο πρόεδρος πριν, και θα συνεχιστεί τόσο και με τη θηροφύλαξη, με τις κοινές περιπολίες. Και γι' αυτό εγώ νιώθω περήφανος. Περήφανος γιατί καταφέραμε να έχουμε μια τέτοια ωραία συνεργασία. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον και θα έχουμε και επιτυχίες τόσο και στη θηροφύλαξη, αλλά και όπου αλλού χρειαστεί για να μείνει το κυνήγι με αυτή τη μορφή να είναι ελεύθερο. Να σας χαρώ για μια ακόμη φορά. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με χορό και τραγούδι. Ο κότσαδης εσύ φώναξε ψηλά τώρα.